Καταρχήν αυτά τα θέματα, να το πω έτσι, της αντισεισμικής θωράκισης, στο δικό μας το διοικητικό πλαίσιο, στην ατζέντα, στο, να το πω έτσι, στις πολιτικές μας αναφορές, είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θέτουμε και στα δύο επίπεδα της τοπικής διοίκησης. Αναφορές έχουν γίνει εξ αρχής, αν μιλάμε για τη νέα θητεία. Οι απαντήσεις ποικίλουν. Για παράδειγμα, η περιφέρεια, θα σου πω, εγώ δεν έχω ευθύνη, για παράδειγμα, στα σχολεία. Και όταν κάναμε ερώτηση για τη στατικότητα των κτηρίων της περιφέρειας, η απάντηση είναι ναι, είναι μια χαρά, έχουν ελευθερωθεί. Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα είναι χτισμένα ακόμα και πριν το 85, δηλαδή με εκείνο τον κανονισμό. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν ελευθερωθεί. Και για να κουμπώσω κάτι που ήθελα να πω και σε σχέση με το άλλο, το ζήτημα είναι ότι ενώ υπάρχει η επιστημονική, η τεχνική δυνατότητα, δεν έχουν αναβαθμιστεί. Γιατί δεν είναι ζήτημα να πάμε σε ένα σχολείο και να δούμε, για παράδειγμα, αν έχει κάποιες εμφανείς βλάβες, δηλαδή ρογμές, σημαντικές οξυδόσεις, αν έχει κοντά υποστηλώματα που λέμε και εμείς οι μηχανικοί, τα οποία είναι μια ορολογιακή βόμβα, ακόμα και για ένα μικρό σεισμό, να σπάσει ένα υποστήλωμα και να πέσει κάτω. Το ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε τις. Έτσι, ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε το 85, γίνεται μια μελέτη και αποφασίζουμε ότι ένα καινούριο κτίριο θέλει 5 εκατομμύρια και επειδή αυτό είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, θέλει ένα, γιατί δεν το κάνουν. Και αυτό έδειξε και ο σύντροφος και συνάδελφος ο Βασίλης με αυτό το έγκλημα πραγματικά που έγινε σε αυτό το σχολείο, που έκατσε ο δήμαρχος και είπε πόσο κάνει για να κοστολογήσουμε τη ζωή των παιδιών μας, 100 χιλιάρικα. Πόσο είναι η ακριβή λύση, 700 χιλιάρικα. Τι επιλέγουμε, τα 100. Έτσι. Πάντως, από όσο γνωρίζω, και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ιδιαίτερα για τα σχολικά κτίρια. Αλλά όχι μόνο για αυτά, να αποκτήσουμε ακόμα πιο ενιαία εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία εικόνα και το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία, η ΚΤΥΠ, οι κτηριακές υποδομές, δηλαδή η υπηρεσία του κράτους, που αντικατέστησε τον ΟΣΚ, τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, δεν κράτησε, να το πούμε έτσι, ένα ενιαίο, μητρό αρχείο πανελλαδικό με βάση σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, για να ξέρουμε πραγματικά σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια. Τα ανέλαβαν οι Δήμοι με όλη την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση που έχουν και βρισκόμαστε τέλος πάντων εδώ που βρισκόμαστε. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα για τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους, για την αναρχία που επικρατεί και για το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες μηχανικοί βγήκαν από τη χώρα, χιλιάδες τεχνίτες τα παράτησαν. Δεν μιλάμε τώρα που άνοιξαν λίγο οι δουλειές μετά το 19, μια δεκαετία ολόκληρη. Σπούδαζαν τα παιδιά εδώ πέρα, έτσι, και δεν στελεχώθηκαν αυτές οι υπηρεσίες να σαρώσουμε όλα αυτά που είπαμε, θα είχαμε τελειώσει τρεις φορές τώρα. Να το πω έτσι, ευχαριστώ.